Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα είναι ακόμα ένα βήμα. Εντάσσεται σε ένα πλαίσιο από βαθιά αντιδραστικές ταξικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες υλοποιούν κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διάφορων επιτελείων της άρχουσας τάξης και οι οποίες βέβαια έχουν αποτυπωθεί γλαφυρά τόσο στην έκθεση της Επιτροπής Πισαρίδη όσο και στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Η στόχευση των μεταρρυθμίσεων αυτών είναι διπλή. Απ' τη μια έρχονται να θωρακίσουν το σύστημα από κάθε αμφισβήτηση και απ' την άλλη να διαμορφώσουν ένα πλαίσιο λειτουργίας και απονομής της δικαιοσύνης με όρους που θα εξυπηρετούν την πιο γρήγορη, πιο φιλική και αποτελεσματική για τους επιχειρηματικούς ομίλους διεκπεραίωση των υποθέσεων. Ένας πυλώνας μεταρρυθμίσεων ειδικότερα αφορά και την ίδια την οργάνωση και λειτουργία των δικαστηρίων. Γιατί τα δικαστήρια καλούνται να συμβάλλουν στην κανονικότητα της ροής των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης και για το λόγο αυτό τους επιβάλλεται αφενός να προτεραιοποιούν υποθέσεις που έχουν επενδυτικό ενδιαφέρον και αφετέρου βέβαια να ιδρύουν ειδικά τμήματα για τις υποθέσεις που ενδιαφέρουν κυρίως τους στρατηγικούς επενδυτές. Τα τμήματα αυτά είναι που στελεχώνονται από εξειδικευμένους δικαστές, που έχουν τύχει επιμόρφωσης καθόλου βέβαια ταξικής και ουδέτερης, σε ζητήματα οικονομικής θεωρίας και εξειδικευμένα θέματα που αφορούν τα ζητήματα αυτά των επενδύσεων. Εισάγονται μέθοδοι management στη διοίκηση των δικαστηρίων, τα οποία καλούνται να καταρτίζουν πλάνα σαν να πρόκειται για πολυεθνικές επιχειρήσεις, ενώ κυρίαρχοι σε όλα τα επίπεδα, ακόμα και στο αν υπάρχει ανάγκη διατήρηση ενός δικαστηρίου, είναι η λογική κόστος ωφέλους. Αυτές πράγματι είναι οι προτεραιότητες του Υπουργείου, κύριε Υπουργέ, επειδή προηγήθηκε και η συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης για τα ζητήματα της αποζημίωσης των δικαστικών διερμηνέων. Δεν είναι αυτές οι προτεραιότητές σας, γιατί σε αυτούς οφείλεται τα δουλευμένα τους. Τα δουλευμένα του 2017 καταβλήθηκαν στο τέλος του 2022, δηλαδή σε αυτές τις περιπτώσεις φτάνεται στα όρια της παραγραφής. Προτεραιότητες και ταχύτητα, λοιπόν, στη δικαιοσύνη δεν εισάγεται για αυτούς, αλλά για τις επενδυτικές υποθέσεις. Και ακριβώς στην ίδια μοίρα, στον αντίποδα δηλαδή, βρίσκεται και η πρόσβαση των εργαζομένων, των λαϊκών στρωμάτων στη δικαιοσύνη και στη συγκεκριμένη περίπτωση τη διοικητική δικαιοσύνη, που αφορά και το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, η οποία καθίσταται όλο και πιο δύσκολη εξαιτίας του αυξημένου κόστους της δίκης, τα διάφορα παράβολα κλπ, των διάφορων και πολύμορφων δικονομικών εμποδίων που συνεχώς εισάγονται για να αποτρέπουν με έναν τρόπο, αν θέλετε, και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, όπως είναι ενδεικτικά η ενδικοφανής προσφυγή στις φορολογικές διαφορές και γενικότερα η προώθηση της λογικής της εξοδικαστικής επίλυσης διαφορών. Δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε, αν θέλετε, σε κάποιες από τις εξελίξεις στον απόϊχο τον οποίο γίνεται η σημερινή συζήτηση του νομοσχεδίου. Πρώτα και κύρια στον απόϊχο της απαράδεκτης απόφασης της πλειοψηφίας της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για την νομιμοποίηση δυνατότητα των εταιριών διαχείρισης να επισπεύδουν κατασχέσεις και πληστηριασμούς για λογαριασμό των funds, σε βάρος βέβαια της λαϊκής περιουσίας, η οποία ο του θαύματος εκδόθηκε σε χρόνο ρεκόρ για τα δεδομένα της δικαιοσύνης. Να πως επιβεβαιώνεται για ακόμα μια φορά ότι όταν πρόκειται να εξυπηρετηθούν τα μεγάλα συμφέροντα, η δικαιοσύνη πράγματι μπορεί και κινείται ταχύτατα. Και βέβαια πρόκειται για μια απόφαση της ταξικής και διαχρονικά μεροληπτικής υπέρ των συμφερόντων των επιχειρηματικών ομίλων και των τραπεζών δικαιοσύνης, που έρχεται βέβαια να ερμηνεύσει και να εφαρμόσει το ισχύον αντιλαϊκό νομοθετικό πλαίσιο, όπως βέβαια το διαμόρφωσαν με τους νόμους τους το ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και βέβαια, η συγκεκριμένη συζήτηση, και δεν μπορεί να μην απασχολήσει αν θέλετε σήμερα την Επιτροπή μας, διεξάγεται και στον απόϊχο
των πολύ πρόσφατων σοβαρών αποκαλύψεων, οι οποίες απασχολούν έντονα και την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, για τις τουλάχιστον προκλητικές διασυνδέσεις και τα κολλητιλίκια δικαστικού επιμελητή, γνωστού για το Δίο και την πολιτεία του, κύριε Υπουργέ, που πραγματοποιεί εκτελέσεις για λογαριασμό των φαντ σε λαϊκά σπίτια, διασυνδέσεις και κολλητιλίκια με ανώτατους δικαστές, ανάμεσά τους και την Πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, που έφτασε για λογαριασμό του να βραβεύει τη διορισμένη από την κυβέρνηση αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου για τις υπηρεσίες της, αλλά βέβαια και αντίστοιχα κολλητιλίκια με εισαγγελείς, με υπουργούς κλπ. Οι αποκαλύψεις αυτές σε κάθε περίπτωση αποπνέουν δυσοδεία πραγματικά από τη σύψη της δίθεν ανεξάρτητης, αμερόληπτης και αδέκαστης δικαιοσύνης και συνολικά βέβαια του εκμεταλλευτικού συστήματος που υπηρετεί. Και νομίζω ότι είναι επιτακτικό το Υπουργείο να τοποθετηθεί απέναντι σε αυτές τις αποκαλύψεις. Πρέπει να πάρει θέση, γιατί εδώ δεν μιλάμε για απλές συνδικαλιστικές αντιπαραθέσεις όπως προσπαθούν να παρουσιαστούν και να υποβαθμιστούν γεγονότα που πραγματικά προκαλούν και δημιουργούν πολύ σοβαρά ερωτήματα για τις προεκτάσεις που μπορεί να έχουν αυτού του είδους οι επαφές και οι διασυνδέσεις ενός ιδιωτικού γραφείου δικαστικού επιμελητή με συγκεκριμένο μάλιστα παρελθόν και παρόν, με ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς, υπουργούς, εισαγγελείς κλπ. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες λοιπόν εισάγεται και το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Το αντιδραστικό μόρφωμα της λεγόμενης τηλεματικής δίκης με τη μετατροπή κάποιων δικαστηρίων σε δικαστικά γραφεία τηλεματικής όπως αποκαλούνται. Και όπως προβλέπετε στον οδικό χάρτη που περιέχεται στο παράρτημα του νομοσχεδίου, από το τέλος του 2026 και μετά, λέτε καταργούνται ή συγχωνεύονται διοικητικά δικαστήρια και μετακινούνται οι δικαστές τους ή μετατρέπονται σε δικαστικά γραφεία τηλεματικής, εφόσον, όπως αναφέρεται σε αυτό, εξακολουθήσει η μείωση της εισρωής υποθέσεων σε αυτά. Αυτό, ξέρετε, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα συμβεί, με δεδομένο τα οικονομικά και δικονομικά εμπόδια που συνεχώς ορθώνονται στην πρόσβαση των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων στη δικαιοσύνη και ιδιαίτερα στην διοικητική. Δηλαδή, στην πράξη υλοποιείται η γνωστή έκθεση πικραμένου για το δικαστικό καλλικράτη, απλά μετατίθεται η εφαρμογή της για λίγα χρόνια αργότερα, όταν θα υπάρχει, όπως σχεδιάζει η κυβέρνηση, η αντίστοιχη τεχνολογική υποδομή. Γι' αυτό και δεν χωράει κανένας εφησυχασμός για την προσωρινή αναδίπλωση του Υπουργείου, γιατί είναι δεδομένο ότι με το συζητούμενο νομοσχέδιο σήμερα διαμορφώνεται το νομοθετικό πλαίσιο για να μπορέσει ανά πάσα στιγμή να προχωρήσει η εφαρμογή του δικαστικού καλλικράτη όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Έτσι λοιπόν, η χρήση και μάλιστα κατά τρόπο υποχρεωτικό των τεχνολογιών μη εύκολα προσβάσιμων στους περισσότερους θα καταστήσει ακόμα πιο δύσκολη τη δικαστική αμφισβήτηση της κρατικής δράσης από τμήματα των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων. Απ' την άλλη, οι εξελίξεις αυτές κατατείνουν και σε αυτοματοποιημένες με τον έναν ή τον άλλο τρόπο δικαστικές αποφάσεις που θα ευθυγραμμίζονται καλύτερα με την κυρίαρχη πολιτική και νομολογία, κάτι που κατά τη γνώμη μας πιο καθαρά θα φανεί και τα επόμενα χρόνια με τη σχεδιαζόμενη εισαγωγή στη δικαιοσύνη της τεχνητής νοημοσύνης. Επομένως, με τις τηλεματικές δίκες ουσιαστικά καταργείται η αρχή της δημοσιότητας της δίκης, καθιστώντας τη δικαιοσύνη ακόμα πιο στεγανή και ελέγξιμη. Παράλληλα, ενισχύει και τη συγκέντρωση της δικαστικής ύλης στις ισχυρές δικηγορικές εταιρείες και τα μεγαλογραφεία, που διαθέτουν βέβαια ευκολότερα την υποδομή για τη χρήση των νέων τεχνολογιών και το αντίστοιχο προσωπικό, σε βάρος φυσικά των μικρών αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων, ιδιαίτερα της περιφέρειας της χώρας. Οι διοικητικές δίκες είναι γνωστό ότι λόγω της φύσης τους
πιο εύκολα προσφέρονται για το ξεκίνημα της εφαρμογής των τηλεδικών, με μια έννοια πειραματικά, αλλά είναι βέβαιο, άλλωστε δεν το κρύβει η κυβέρνηση και τα διάφορα επιτελεία που επεξεργάζονται αυτές τις αντιδραστικές αλλαγές, ότι θα γίνει σε επόμενο στάδιο προσπάθεια να επεκταθούν αυτές και σε αστικές και ποινικές δίκες, με όλες τις πολύπλευρες αρνητικές συνέπειες που αυτό θα έχει για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα, αλλά και για τους απασχολούμενους δικηγόρους με τα χαμηλότερα εισοδήματα, αλλά ακόμα και για την ίδια την λειτουργία της δικαιοσύνης. Για άλλη μια φορά, λοιπόν, αξιοποιείται η πρόοδος της τεχνολογίας, όπως συμβαίνει, για παράδειγμα, με την πρόθεση των ηλεκτρονικών ψηφοφοριών στα σωματεία, όχι για τις εργατικές και λαϊκές ανάγκες, όπως θα μπορούσε και θα έπρεπε να συμβαίνει, αλλά για να υλοποιηθούν αντιδραστικοί σχεδιασμοί μέσω αυτής. Δεν είναι εξάλλου καθόλου τυχαίο ότι όλοι οι φορείς των εργαζομένων στον χώρο της δικαιοσύνης, δικαστές, δικηγόροι, δικαστικοί υπάλληλοι, έχουν με έντονο τρόπο εκφράσει την αντίθεσή τους τόσο στην καθιέρωση των τηλεδικών, όσο και στην κατάργηση ή συγχώνευση δικαστηρίων, και παρόλα αυτά η κυβέρνηση επιμένει, εισάγοντας για ψήφιση αυτό το απαράδεκτο κατά τη γνώμη μας νομοσχέδιο. Υπάρχουν σε αυτό το νομοσχέδιο και άλλες προβληματικές διατάξεις, όπως για παράδειγμα η υποχρέωση ειδικής αιτιολογίας της αποφάσης αναβολής των διοικητικών δικαστηρίων, για τις οποίες όμως θα αναφερθούμε πιο αναλυτικά στην κατάρθρο συζήτηση. Για όλους τους παραπάνω λόγους, επί της αρχής είναι αυτονόητο ότι καταψηφίζουμε το νομοσχέδιο.